λαχανικό σχόλιο για να πάμε στον κύριο Πρόεδρο. Τις δηλώσεις Ρέντζι ότι υπάρχουν χώρες και κυβερνήσεις, κυβερνήτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη που δεν θέλουν την Ελλάδα και συμφέροντα που δεν θέλουν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση για να το επεκτείνουμε. Ναι. Το 5G το ξέρετε, κύριε Τρίψα? Το γνωρίζω. Άμα λοιπόν οι άλλοι θέλουν να σε διώξουν και εσύ κάνεις τα πάντα για να σε διώξουν, κύριε Τρίψα, δηλαδή είσαι σόβαρος, ναι, και στέλνεις χαρτιά που είναι από ασόβαρη κυβέρνηση για ασόβαρους συνομιλητές, τι περιμένεις να σε κρατήσουν? Όσο σοβαρότητα λείπει, για αν θέλεις, μπορεί να λείπει σχετική σοβαρότητα από την κυβέρνηση, mm-hmm, όμως λείπει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα από τους θεσμούς ή την Τρόικα που σας παίζω. Όχι, μισό λεπτό, δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Είπα, λείπει σοβαρότητα και από την κυβέρνηση. Όμως οι θεσμοί, αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε τις τελευταίες 10-15 μέρες, νομίζω δεν έχει προηγούμενο, γιατί δεν μπορεί τη Δευτέρα να λυτρωνόμαστε και σήμερα να καταστρεφόμαστε και πάλι. Κύριε Φανίδη, ασχολείται πως έχει να πάμε στον κύριο Ρόλο. Εγώ νομίζω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις πλέον είναι φανερό ότι παίζεται ένα άσχημο παιχνίδι εις βάρος μιας άπειρης κυβέρνησης και κατ' επέκταση ενός ολόκληρου λαού. Να σκεφτεί κανείς ότι η Κριστίνα Λαγκάρντ που σήκωσε τώρα τη σημαία της επανάστασης εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της ελληνικής πρότασης, είναι Γαλλίδα. Ο Γάλλος λοιπόν πρόεδρος, ο κ. Σολάντ, δεν έχει πατρίδα, το καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο βασικός μέτοχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η Ελλάδα. Ναι, και είναι η Ελλάδα μικρομέτοχος. Μεγαλομέτοχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, εδώ φαίνεται ένα πολύ άσχημο παιχνίδι το οποίο παίζεται τις τελευταίες ώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διότι υποτίθεται ότι αυτοί και ειδικά ο κ. Ιού έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου η Ελλάδα τελικά να παραμείνει στο ενιαίο νομό. Αν μου επιτρέψει, Θα πάμε στον κύριο Λεβέντη, θα πει ό,τι θες μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου πείτε τελικά αν έχετε βγάλει συμπέρασμα εσείς? Εγώ δεν το βλέπω έτσι όπως το βλέπουν οι συνομιλητές. Έχει η Ελλάδα κέρι την ευθύνη γιατί χάσαμε χρόνο. Έχει η κυβέρνηση αυτή την ευθύνη, αλλά έχει και η Ελλάδα 5 χρόνια που δεν κάνει καμία μεταρρύθμιση. Όταν λέτε μεταρρύθμιση, γιατί ξέρετε, εγώ έχω μπερδευτεί. Όταν λέμε μεταρρύθμιση. Λένε διαρθωτικές αλλαγές, κύριε Πρόεδρε, και δεν καταλαβαίνει. Τι είναι το δημόσιο, κύριε Πρόεδρε? Ότι το δημόσιο είναι απείραχτο ακόμη. Όλη η λιτότητα και όλα τα σκληρά μέτρα βάλουν κατά του ιδιωτικού τομέα. Και οι λίγοι που πειράχτηκαν στο δημόσιο πήγε και του αποκατέστησε αμέσως, λες και ήταν το πρώτο ζήτημα. Ο κ. Κατρούγκαλος με την τροπολογία και με τον νόμο που έφτιαξε. Και του σχολικού φύλακε και του οποίου αγαπώ. Αλλά δεν ήταν το πρώτο θέμα αυτό, η καθαρίστρηση αυτά. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν κάναμε καμία μεταρρύθμιση. Έχουμε 319.000 τρίπλους συνταξιούχους, έχουμε 400.000 συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη και εργάζονται και καταλαμβάνουν θέσεις που έπρεπε να παίρνουν οι άνεργοι. Έχουμε 1.500 στη Βουλή που είναι χαραμοφάιδες και είναι συγγενείς των βουλευτών. Σωστό. Είναι όλοι τους αγόμιστοι. 12.000 αποσπασμένους που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Έχουμε αφήσει λοιπόν όλες τις παθογένειες κάτω από το χαλί και βρίζουμε τη Μέρκελ. Και γι' αυτό εξ αρχής εγώ σαν Ένωση Κεντρών το κόμμα μας ήταν της άποψης όχι να απλώσουμε το χέρι για δανεικά, για να επαιτία, αλλά να τις παθογένειες να κόψουμε όλες. Μέσα σε 2 μήνες το 2009 είχα προτείνει και του Γιώργου Παπανδρέου να μην ορκιστεί. Τι κι αν νίκησε, νίκησε με ψέματα. Με υπάρχουν λεφτά, με αηδίες, με γελιότητες. Λοιπόν, του είχα πει μην ορκιστείς γιατί θα γίνεις ρεντίκουλο των σκυλιών και δεν μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου. Λοιπόν, ανέβασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρότεινε μια οικουμενική κυβέρνηση. Εμείς, σαν Ελλάδα, να κάνουμε το χρέος μας να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και αν δεν έφτανε οι μεταρρυθμίσεις για να φτάσουμε στο πλεόνασμα που ζητούσαν οι ξένοι, ή τότε το 9 ζητούσαν μόνο στο 3% να φτάσουμε. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, τώρα φτάσαμε στα πλεονάσματα που χάθηκε ο χρόνος. Να κάνω μια ερώτηση. Αν δεν έφταναν όλα αυτά τα μέτρα οικειοθελούς λιτότητας, τότε να πηγαίναμε στους δανειστές και να λέγαμε βοηθήστε μας τα ομόλογα των 3 πρώτων ετών να διαχυθούν στο περαιτέρω μέλλον, ώστε να μπορέσουμε με αυτά τα λεφτά, κάνοντας επενδύσεις εντός Ελλάδας, αυτό είναι το χθες, κύριε, να κάνουμε εργοστάσια. Πρόεδρε, είναι το χθες, επιτρέψτε μου λίγο. Πώς? Είναι το χθες. Σήμερα. Αυτό ήταν το χθες. Δεν το κάναμε. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα γίναμε ντενεκές με τρίπιο πάτο. Δηλαδή, συνέχεια παίρναμε μέτρα αντιλαϊκά, έριχνες νερό από πάνω, έφευγε από τις τρύπες του πάτου. Δεν γεμίζει το. Συνέχεια. Και κάθε 2 μήνες δώσει και δώσει και δώσει. Και κάναμε και το λαό αντιευρωπαϊστή. Αυτό δηλαδή από 80% υπέρ του ευρώ φτάσαμε τώρα να είναι ο λαός να βρίζει το ευρώ όλος, νομίζοντας ότι το ευρώ φταίει, ενώ φταίει ένα διεφθαρμένο και διστακτικό πολιτικό σύστημα
που δεν θέλησε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Αύριο το πρωί ο Βασίλης Λεβέντης είναι στο κοινοβούλιο. Ναι. 3% θέλετε, 4-5, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Και συγκυβερνάμε κάποιο κόμμα, δεν θα πω ποιο κόμμα, δεν έχει σημασία. Ναι. Τι θα πει πρώτο ότι πρέπει να γίνει, πέρα τις από παθογένειες. Παθογένειες. 150 λύνει το οικονομικό. Δεν θέλουμε 300 βουλευτές. Θέλουμε 150. Το μετά, οι βουλευτές να μην έχουν πάνω από 12 χρόνια θητεία. Τι τους θέλουμε τους γέρους, τους αιωνόβιους εννοώ. Σωστό. Δηλαδή ο Βαρβιτσιώτης, ο Μιλτιάδης, έχει τελειώσει το μήκος της. Είναι νέος ηλικία. Νέος είναι, αλλά είναι, τι άλλο θα προσφέρει αν μείνει. Ήταν υπουργός, έκανε, είχε όλο συμβούλους, είχε όλο ρουσφέτια, είχε τίποτα άλλο. Ξέρει αλλιώς την πολιτική ο κύριος. Αυτό που να γίνει, βέβαια, αυτό, ναι. Αυτό που να γίνει με αλλαγή του συντάγματος. Με 12 χρόνια οικειοθελεί τα κόμματα οικειοθελώς αρχικά όσο του γίνει στο Σύνταγμα μεταβολή. Γιατί μπορεί να κάνουν και να συμφωνήσει. Είναι θεωρητική η Βουλή Φεδρά. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αλλά μέχρι τότε να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Όποιος έχει πάνω από 12 χρόνια στη Βουλή να χάνει το δικαίωμα του εκλέγες. Δεν μου φαίνεται να παράλογο. Να μπει νέος κόσμος. Δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό. Και μετά να αρχίσουμε. Όπου είναι η Δήμη και η ΔΕΚΟ που είναι κομμάτια αργόμισθους, να κόβουμε τους αργόμισθους. Στη Βουλή, έξω. Να κάνουμε διαγωνισμό με το ΑΣΕΠ, να μπουν καινούργοι με ντοκτορά, με πτυχία, να δούμε. Να μπουν, να μπει επιστημονική. Άνοιξε μου το πλάνο λίγο να δω συναδέλφους και ετοίμασέ μου την κάρτα με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Δηλαδή, οικειοθελής λιτότητα και μετά να πάμε στους ξένους και να πούμε: σαν Ελλάδα κάναμε ό,τι κάναμε. Τώρα βοηθήστε κι εσείς τα ομόλογα των τριών πρώτων ετών. Πηγαίνετε τα πιο πέρα για να μην προκύψει, να τα επενδύσουμε τα λεφτά εντός Ελλάδος, να μην προκύψει ανθρωπιστική κρίση. Ωραία. Δεν το κάναμε και για την κάλυψη των δικών μας παιδιών η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ, νέο ΠΑΣΟΚ είναι. Δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια, οι παθογένειες του παλαιού ΠΑΣΟΚ είναι στη ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι, μεταμφίεση. Κάνε μια καλιά τελεία. Θέλω, κυρία, συγγνώμη, πρόεδρε. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ με την επιστολή, τα κόκκινα θέλω. Τα πώς, ωραία. Για, αυτό είναι. Κοιτάξτε τώρα, η αποκάλυψη, βγάλτε τα γράμματα από κάτω. Τα μαύρα γράμματα, κύριε Φανίδη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρίψα μου, είναι αυτά που στείλαμε εμείς. Τα κόκκινα με bold είναι οι σημειώσεις, οι παρατηρήσεις που πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή σε 15 προτάσεις, κύριε Τρίψα μου, ζητάνε αλλαγή στις 5-6 προτάσεις. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο αρπακόλα έγιναν οι προτάσεις. Δεν αγγίξαμε ασφαλιστικό. Έτσι. Ναι. Το σημειώνω αυτό. Λέμε πρόορες. Επιτρέψτε μου λίγο, Πρόεδρε, να το καταλάβουν οι θεατές. Αυτό που βλέπετε με μαύρα γράμματα, φανταστείτε ότι είναι η υπόθεση ελληνική. Με κόκκινα είναι οι παρατηρήσεις που έκαναν οι δανειστές. Να σας πω λοιπόν ότι όλο το έγγραφο είναι μέσα στο voicenews.gr. Γι' αυτό λέω μπείτε στο voicenews.gr. Τέτοια ενημέρωση σας δίνουμε. Όχι να τρώτε κουτόχορτο. Μπείτε στο voicenews.gr και θα ενημερωθείτε. Επίσης στο voicenews.gr, όσοι είστε άνεργοι, υπάρχουν θέσεις εργασίας από εταιρείες οι οποίες προσφέρουν δουλειά. Μπείτε στο voicenews.gr και το κάνουμε αφιλοκερδώς αυτό εμείς. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε μέσω των επιχειρήσεων τους Έλληνες που δεν έχουν δουλειά, τους ανέργους, στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί στο δημόσιο γεμίσαμε. Μπείτε λοιπόν οι άνεργοι ή όσοι ψάχνετε δουλειά στο Voice News και θα πείτε δουλειά. Δείτε εδώ τι λέει Παέτση Βαρουφάκη. Βοήθεια στη Ρωσία, σε Ελλάδα και Κύπρο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, κύριε Λεβέντη, ότι θα έρθει, ναι, από Ρωσία, θα έρθει το εμπάργκο στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι καλό. Και εδώ έχουμε Ευρώπη και είπα θα δώσουν χρήματα στην Ελλάδα για να την απομακρύνουν από τη Ρωσία. Και αυτό λέει το Startford. Δεν το λέμε εμείς. Όλα αυτά στο voice.gr, κυρίως οι άνεργοι, επαναλαμβάνω, για να βρείτε δουλειά. Μπείτε μέσα ή ενημερώστε άλλους. Κύριε Πρόεδρε, δείξτε μου λίγο τον τροχό της ατυχίας, να το σχολιάσει ο Πρόεδρος, θέλω. Όλα τα μέτρα. Μιλάμε κόλαση, κύριε Πρόεδρε. Κόλαση. Έτοιμη η κάρτα, είναι αυτή η κάρτα. Πάρτε από κάτω το σουπεράκι. Μπράβο. Άκαρπα όλα. Όλα, ακριβώς όπως το είπατε. Άκαρπα, γιατί είναι όλα φορομπηκτικά. Δηλαδή μιλάει. Εισφορές εργαζομένων, εισφορά υπερεπικουρικών, εισφορά ελεγγύης, εισφορές επικουρικές, εισφορά ασθένειας, κατάργηση πρώην συντάξεων, μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ, φορολογία στα ηλεκτρονικά παίχνια, άδειες κινητής τηλεφωνίας. Να το, κύριε, 5G. Yeah. 5G λέει πάνω δεξιά. Δεν υπάρχει αυτό. 4G λέει και 5G. 5G δεν υπάρχει τεχνολογία. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης, φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων, φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων, έκτακτη εισφορά, εισφορές εργοδοτών, όλα είναι φορομπηκτικά. Ένα σχόλιο τον κύριο Πρόεδρο. Το δημόσιο δεν το πειράξανε καθόλου. Όχι. Έλεγε ο Πάγκαλος όταν ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου ότι συγκέντρωνε στοιχεία για επιχειρήσεις που έπρεπε να κλείσουν που δεν είχαν κανένα σκοπό. Παρά μόνο ταΐζανε κάποιους γραμμοβάιδες. Κοπαίδα. Μετά τον άκουσα τον Πάγκαλο, μετά όταν έφυγε η κυβέρνηση και ήταν αντιπρόεδρος και έπεσε, είπε ότι εγώ τα μάζευα, έκανα ένα έργο, αλλά μετά οι άλλοι τα πετάξαν στα σκουπίδια. Από τι έλεγε. Και ήταν υπουργός. Που έπρεπε να κάνει μία μήνυση στον εισαγγελέα. Να πει: εγώ έκανα, μου ανετέθη ένα έργο νοικοκυρέματος και οι υπόλοιποι. Τι, δηλαδή και καθόταν και το έλεγε χαριαντιζόμενος. Ότι εκείνος έκανε μεν το καθήκον του, αλλά οι άλλοι
τα πετάξαν στα σκουπίδια. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, γι' αυτό λέω οι γέροι. Και λέγοντας γέρους, δεν λέω σε ηλικία. Εγώ τους γέρους σου αγαπώ. Όσους έχουν μία κόπωση, όσους έχουν μάθει ότι μπαίνει στο πολιτικό γραφείο ο άλλος, στο γραφείο του βουλευτή για να ζητήσει μετάθεση στρατιώτη, για να μετέθει διορισμό, ζητήσει διορισμό του παιδιού. Μόνο γι' αυτό μπαίνουν. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο του τωρινού βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, να δείτε τι γίνεται μέσα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω όμως ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Πώς? Η κουλτούρα του Έλληνα είναι αυτή, να ψηφίζει τα τζάκια. Θα περιμένω. Άρα το να πάμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση για να αποτρέψουμε έτσι τη συμμετοχή, την περαιτέρω. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί έχουν δημοσιογράφους, έχουν λεφτά, έχουν χρηματοδοτήσεις, έχουν όλα. Και δεν μπορεί ένας νέος, κύριε Φανίδη, να χτυπηθεί με αυτόν. Έτσι. Αυτοί οι παλιοί που είναι οι 15 χρόνια 20 βουλευτές. Έχουν το σύστημα όλο δικό. Όλο μηχανισμό έχει δίκιο. Να νικήσει εσύ ο Φανίδης τώρα, μπορεί να μπει υποψήφιο, να νικήσει αυτούς. Αποκλείεται. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Που θα ψηφίσουν οι βουλευτές. Στη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίζουν οι βουλευτές. Δεν θα τα ψηφίσουν, κύριε Πρόεδρε, αυτά. Κάτω από μια πίεση της κοινωνίας. Γι' αυτό σας μίλησα για κουλτούρα. Εγώ χαίρομαι που οι ξένοι πιέζουν για κάποια πράγματα. Ο λαός βέβαια είναι λάθος πληροφορημένος. Ο λαός νομίζει ότι οι ξένοι ζητούν τα 800 ευρώ της σύνταξης να γίνουν 500. Δεν ζητούν οι ξένοι αυτό. Υπάρχουν συντάξεις 3.500 να πάνε 1.500. Υπάρχουν 4.500 να πάνε 1.500. Το ακούω. Υπάρχουν τρεις συντάξεις. Ο Βρούτσης, το Ήλιος, μπήκα και λέει 319.000 τρίπλο συνταξιούχοι. Έτσι. Από κύρια ταμεία. Όχι επικουρικά. Τι έκανε που ήταν υπουργός? Τι έκανε? Απλά κύριε το κατέγραψε. Ως δεδομένο, λέει, το αμάρτημα. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Να κάνει αυτός ο οποίος ήταν οι τρεις συντάξεις, φαντάζομαι, του ιδιωτικού τομέα και δεν είναι του δημοσίου. Δεν ξέρω, ταμείων διαφόρων. Γιατί διαφόρο. Το δημοσίο δεν μπορεί να έχει τρεις συντάξεις. Άρα λοιπόν, αν κάποιος είχε ΤΕΒΕ, είχε ΙΚΑ και είχε και ένα άλλο ταμείο, ταμείο εμπόρων, τα οποία, οποία τα έχει πληρώσει γιατί είναι στον ιδιωτικό τομέα και τα πλήρωνε, δεν έχει δικαίωμα να τα πάρει τα πάρει συντάξεις αυτές. Έχουμε κρίση. Η Αυστραλία... Τι πάνω έχουμε κρίση. Η Αυστραλία... Λόγω κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω... Δηλαδή η κρίση εσάς δεν σας κάνει να πάρουμε κάποια έκτακτα μέτρα? Τα έχουμε πάρει. Πέντε χρόνια έκτακτα μέτρα. Ποια μέτρα? Πέντε χρόνια παίρνουμε έκτακτα μέτρα. Δεν θα αφήνουμε αυτόν που παίρνει 3.000 να τα παίρνει. Οι 3.000 είναι, αν είναι πληρωμένες. Πληρωμένα αν είναι πληρωμένες από αυτόν ο οποίος είναι ιδιώτης. Αυτός ο οποίος είναι ιδιώτης και ήταν ιδιωτικός υπάλληλος ή ήταν αυτοαπασχολούμενος και πλήρωνε τη συμμετοχή του και είχε φτάσει σε όλο αυτό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά. Ο Μητσοτάκης παίρνει βουλευτή, παίρνει δημοσιογράφο και παίρνει και δικηγόρο. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ξαναλέω και πάλι. Ο Αχιλλέας ο Καραμαλής παίρνει αγροτική τράπεζα και βουλή. Αν λοιπόν, 4.000 βουλή, 1.800 αγροτική τράπεζα. Να συνεχίσει να τα παίρνει. Αυτή, όχι, να μην έχουν πληρώσει φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Αχιλλέας Καραμαλής, ούτε οποιοσδήποτε είναι πολιτικός έχει περάσει μέσα από την πολιτική. Όχι, πολιτικός, όλοι. Θέλετε κάτι να μιλάει για του πολιτικού, ο κ. Πρόεδρος. Εγώ μιλάω για όλους. Μιλάμε για όλους, κύριε Τρίψα. Εγώ μιλάω λοιπόν για τον τριπλοσυνταξιούχο, ο οποίος είναι του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πληρώσει, αν τα έβαζε αυτά τα οποία είναι στα ασφαλιστικά ταμεία, θα είχε 1.000.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί. Του δίνουν 3.000, δηλαδή κύριε πολύ μειωμένο αυτό. Βασικά έχετε δίκιο στο σκεπτικό σας. Ναι. Αλλά τα έβαζε σε ένα σύστημα ασίδωτο που αργοπέθαινε, που εντωμεταξύ άλλοι κλέβανε, άλλοι τρώγανε, άλλοι διορίζανε. Δηλαδή παίζει ρόλο ότι κατέρευσε το σύστημα. Αν κρατήσουμε λοιπόν, όπως και οι δικαστές, λένε τα αναδρομικά να επιστραφούν. Έχουν εικόνα της οικονομίας. Με τι λεφτά θα επιστρέψουν? Άρα ο καθένας εδώ στην Ελλάδα από πλευράς του σκέφτεται όπως θέλει, το δικό του. Τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή εσείς ήσασταν σε τρία ταμεία. Πληρώνατε εισφορές. Βέβαια. Θα παίρνετε τρεις συντάξεις. Δεν τις πάρεις, όταν έχουν, όταν λένε ότι το 2017 δεν θα παίρνει κανένα συντάξεις. Κύριε Τρίψα, μην κάνουμε ολόκληρη κουβέντα συντάξεις. Θα σου πω πολύ απλά ένα σύμπαν για να το καταλάβετε. Δηλαδή κούρεμα ομολόγων ομολογιούχων. Άδικο, κύριε Τρίψα μου. Αυτή με το ελβετικό φράγκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε κάτι για να του αποδώσει τα όσα έχασαν. Δηλαδή, όταν έχεις έκτακτη ανάγκη, έχει δίκιο ο Πρόεδρος εδώ, ότι παίρνεις και μια μετοχή. Η Αυστραλία των πλουσίων της συντάξης, όσων είχαν πάνω από 3.000 δολάρια από άλλη πηγή, τόκων καταδέσεων, νίκια, τις έκοψε. Έτσι. Δεν πλήρωναν οι άνθρωποι εισφορές. Ασφαλώς και πλήρωναν. Αλλά η έκτακτη κατάσταση. Δεν τις τα φάγαν τα λεφτά. Είναι αυτό το ΝΑΤ, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Το ΝΑΤ, κύριε Πρόεδρε, είναι μια μεγάλη. Δεν θα κάνουμε. Ρε Σπυρό, βοήθησε με λίγο. Δεν θα κάνουμε ολοκληρικό διασφαλιστικό δόσημο τώρα. Πρόεδρε, για άλλου λόγου. Να λύσουμε πρώτα το οικονομικό. Να πάμε λίγο στο εργασιακό. Ακούστε, πρέπει να θυσιάσουμε κάτι.
Εγώ συνάντησα προημερών στη Βάρη, στην Πολοδομία εκεί που ήμουν, έναν που είχε 30 διαμερίσματα. Μου λέει με την άξανε στον Έμφυα. Του λέω, μα το Έμφυα είναι 500 ευρώ σε κάθε διαμέρισμα. Κλεμμένα τα έχει. Δεν είπα, ρε παιδί μου, τα έχει κλεμμένα. Αλλά αν δεν πληρώσει αυτό, ποιο θα πληρώσει αυτή τη χώρα. Μα κλεμμένα. Συγγνώμη, αν όλοι κάνουμε πίσω και λέμε, όχι εγώ, τα 30 διαμερίσματα δεν ήθελε να πληρώσει. Να πληρώσει. Συνάδελφό μου, να πληρώσει. Αλλά αυτά, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ναι. Αυτά τα διαμερίσματα είναι νοικιασμένα. Έχει έσοδα ο άνθρωπο. Ναι, αν πάει όμω να τα πουλήσει, αν πάει να τα πουλήσει αυτό μεθαύριο, αν περάσει η κρίση, θα γυρίσει πάλι σε έξαλλα, σε τιμές μεγάλες. Αν δεν ήταν κρατικοδίαιτος, κύριε Πρόεδρε, αν δεν ήταν κρατικοδίαιτος, δεν ήταν κλέφτης. Αν γίνει ένα έλεγχο, πώς θα έκανε. Και δεν έχει έσοδο. Κύριε Τρίψα, μπορώ να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή. Όχι, έχουν 30. Έχουμε άλλο τριό, έχουμε φάει όλο το δελτίο ειδήσεων. Αυτοί που έχουν 30 διαμερίσματα, αν τους ελέγξουμε το πόθεν έσχες, είστε σίγουρος ότι θα βγει σωστό. Μαζί σας εκεί. Λοιπόν, να πάμε, κύριε Λιοπούλου μου, κάντε μου μια χάρη. Θα πάμε σε ένα διάμεγα να πούμε χρόνο περισσότερο μετά. Να πάμε και στη Νέα Υόρκη, στον κύριο Φιλιππίδη. Να πω, επειδή με ρωτούν πολλοί, ότι μέσα στο voicenews.gr έχω πάρα πολλά μηνύματα, υπάρχουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το Delta Nitaf. Έχουμε όντως δηλώσεις από εκεί, άγριες. Έχουμε τις εξελίξεις από τις Βρυξέλλες. Βλέπω τον κύριο Φιλιππίδη κάτω δεξιά μας, περιμένει ο Δημήτρης. Τον βλέπω εγώ, σε βλέπω κύριε Φιλιππίδη στη Νέα Υόρκη, έτοιμος από το Skype. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά. Μπείτε στο voicenews.gr τώρα. Επαναλαμβάνω, στο Voice News, όσοι ψάχνετε δουλειά θα βρείτε δουλειά. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας και πολλές αποκαλύψεις. Θα βρείτε δουλειά. Θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί τον πρόεδρο θα τον ρωτήσω και άλλα πράγματα. Γεωστατηγική, Ελλάδα-Ρωσία. Γιατί θα θυμηθώ κάτι, για να το κλείσουμε κύριε Λιοπούλου, να πάμε στο διάλειμμα γιατί βιάζεστε. Επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ξερόλες και τα ξέρουμε όλα και ξέρουμε πολύ εύκολα να απαξιώνουμε ανθρώπους και πολιτικούς, είχε πει κάτι πολύ εύστοχο τότε ο πρόεδρος, ο κ. Λεβέντης, ότι οι Βούλγαροι από τη μία πλευρά έχουν κάνει ένα ορυχείο ουρανίου. Και το κάνανε επί σοβιετικού καθεστώτος. Το πέρανε οι Ρώσοι και το χρησιμοποιούσαν. Και έφτασαν μέχρι την Ελλάδα. Και βγήκε κάποιος γραφικός τυπάκος και έλεγε ότι είπε ο Λεβέντης ότι με μπουριά λέει τραβάνε από κάτω από τη γη το ορυκτό του ουρανίου. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορείς να απαξιώσεις εσύ ως σοβαροφανής ένα σοβαρό άνθρωπο σου λέει κάτι συγκεκριμένο με επιχειρήματα. Αυτά τα κάναμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Έτσι. Για να απαξιώσουμε τι. Τη δυνατότητα που είχε η Ελλάδα να κάνει βαριά βιομηχανία. Έτσι, το κάναμε για άλλους λόγους και το έκανα για άλλους λόγους. Τα αφεντικά τους έλεγαν να το κάνουν. Γιατί δεν βολευόταν η Ελλάδα να έχει βιομηχανία. Ένα μικρό διάλειμμα, διαφημίσεις, θα ξαναλέμε σε λίγο. Πρόσφατα στην Πετρούπολη, για να μην πω και το διαζευτικό, και προκαλέσω σχόλια, και προκαλώ σχόλια. Λοιπόν, υπόγραψε η ελληνική κυβέρνηση ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ρώσικη κυβέρνηση για την στήριξη αυτού του αγωγού. Συγχαίρω τον κύριο Λαφαζάνη. Μπορεί την Αγία Πετρούπολη να την είπε μισή, σκέτο Πετρούπολη, αλλά είναι ένα βήμα μπρος από το Λένιγκραντ που την έλεγε μέχρι χθες. Όσο πλησιάζει το μνημόνιο, θα φύγει από το Λένιγκραντ, είναι σήμερα στην Πετρούπολη και θα καταλήξει την Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη και στο κανονικό μνημόνιο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρόκειται να πάρουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ προκαταβολή και αν ναι πότε, ή εάν όλο αυτό αποτελούσε μια λανθασμένη πληροφορία με την οποία ο κ. Υπουργός δεν είχε απολύτως καμία σχέση. Και καλό είναι να ξεκαθαριστεί. Πολύ εκνευρισμένο σας βλέπω. Όσο πλησιάζει το μνημόνιο εκνευρίζεστε κύριε Υπουργέ. Τελειώσαμε. Βρήκατε καμιά γελάδα η οποία να μπορεί να την αρμέγουμε και να μας δίνει, να μας προσφέρει δισεκατομμύρια. Λοιπόν, θα κάνει ένα μικρό σχόλιο ο πρόεδρος, θα το κάνει αυτό, γιατί αφορά τους αγωγούς, γεωστρατηγική, και αφορά τα λεφτά από τη Ρωσία που δεν ήρθαν ποτέ. Όχι το βαπόρι από την Περσία, τα λεφτά από τη Ρωσία. Γιατί το βαπόρι από τη Ρωσία άλλα πράγματα φέρνει με το τραγούδι. Πρόεδρε, σας άκουσα να λέτε. Άκουσα σε ένα φίλο, είχα διαβάσει του Χατζη Νικολάου το Real News, εκεί την εφημερίδα, ότι με 5 δις που πάρουμε από τη Ρωσία την άλλη εβδομάδα. Λύγνουμε το. Και εβδομάδα μας είπαν. Ναι, και έχουν περάσει πολλές εβδομάδες. Δεν ξέρω πώς το έπεσε στην παγίδα από ο Χατζη Νικολάου, γιατί τον θεωρώ σοβαρό. Και φαίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ του το έπανε, ότι θα πάρουμε 5 δις την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν βοηθάει κανένας έτσι χωρίς λόγο, κύριε Λεβέντη. Κανείς δεν βοηθάει χωρίς λόγο. Δεν είναι βαγία σύνδρομη. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι χωρίς να. Έτσι, στον βρόντο ο άλλος πάρει 5 δις.
Εδώ οι Κινέζοι τι έκανε και ο Σαμαράς τους. Ευρώ, είδαμε τους Κινέζους και μας κάνανε μήνυση για τα 80 εκατομμύρια έτσι, ΦΠΑ. Έτσι, ερώτηση. Στο ελληνικό δημόσιο. Αντί να δώσουν λεφτά. Και υποσχέθηκαν και 2 δις ομόλογα τα οποία δεν πήραν. Δεν πήραν ποτέ. Ο Κινέζος υποσχέθηκε στο Σαμαρά να απαγοράσει 2 δις ομόλογα. Δεν τα πήρε ποτέ. Και αντίθετα έκανε μήνυση για 80 εκατομμύρια ευρώ. Κρατήστε λίγο, γιατί θέλω να κάνουμε σχόλιο για τη γεωστρατηγική σε λίγο, το φυσικό αέριο και το ρευτό, γιατί ήσασταν ο πρωτοπόρος που άνοιξε την ιστορία αυτή. Εγώ είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε με τους Ρώσους τις συμφωνίες, αλλά απλά να είμαστε και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρατήστε το λίγο αυτό. Πάμε λίγο στη Νέα Υόρκη, κύριε Λεβέντη. Συγγνώμη, αλλά έχουμε σύνδεση με Νέα Υόρκη, τον κύριο Δημήτρη Φιλιππίδη, τον καλό συνάδελφο. Δημήτρη μου, πες μου τα δυσάρεστα. Γιατί δυσάρεστα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη, Κυριάκο. Νομίζω τα δυσάρεστα τα οποία παρακολουθούμε, το Δέλτα Νιτάφ παραμένει ανυποχώρητο στην στάση του. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κυρία Λαγκάρντ θα αλλάξει πλεύση. Ενώ όσον αφορά βεβαίως την συνεννόηση με την ελληνική πλευρά, όπως διαρρέουν πηγές από το Ταμείο, λένε ότι οι ελληνικές προτάσεις είναι σε λάθος κατεύθυνση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για μία ακόμα φορά προσπαθούν οι Έλληνες να προστατεύσουν το δημόσιο σε βάρος της οικονομίας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Το είπαμε και χθες στην εκπομπή σου, Κυριάκο, ότι η κυρία Λαγκάρντ πηγαίνει αποφασισμένη να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, την ίδια στιγμή που απαιτεί από τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει αρκετά ακόμη βήματα προς τα πίσω από τη δικιά του πλευρά. Θα πρέπει να τονίσουμε, και είναι σημαντικό, ότι υπάρχει και μια σημαντική συνέντευξη της κυρίας Λαγκάρντ, η οποία πριν από λίγη ώρα διέρευσε. Η συνέντευξη αυτή λέει, κυρία Λαγκάρντ, δεν επιθυμούμε έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, δεν πιστεύω ότι θα κλονιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ερώτηση που της έγινε για τα λάθη που έκανε το Δέλτα Νιτάφ με την πολύ αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, ιδίως τα πρώτα χρόνια, δήλωσε ότι το Δούνου του είναι ένας υγιής οργανισμός, ως εκ τούτου αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Τα λάθη αυτά τα διορθώσαμε στην πορεία μετά από το 2012. Ποια διορθώσαμε, δείτε την πλάκα μας, κύριε Λαγκάρντ, τώρα. Ο ελληνικός λαός πληρώνει τα λάθη τους. Δεν τα πήρε στο Δέλτα Νιτάφ. Εμείς τα πληρώνουμε τα λάθη τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, επειδή διάβαζα την έκθεση του Στάρφορντ, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Πρέπει να διάβασα, φαντάζομαι, που λέει ότι έτσι αλλιώς η Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα για να μην πάει στη Ρωσία. Είναι χθεσινή η έκθεση. Την έχουμε όλοι στο Voice News αναλυτικά, την έκθεση του Στάρφορντ. Που λέει δηλαδή ότι λίγονται πολύ, εκ των πραγμάτων θα αναγκάσουν να μας βοηθήσουν. Εγώ ακούω από σένα όμως να μου λες άλλα πράγματα και διαρρέονται άλλα πράγματα. Τι συμβαίνει? Έτσι ακριβώς, σίγουρα η έκθεση αυτή δείχνει τη μια πλευρά της αλήθειας και της πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς υπονοούμε όταν λέμε ότι πλέον η μόνη λύση μπορεί να είναι πολιτική λύση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι μαζί με τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε μια πολιτική λύση, λαμβάνοντας υπόψη την σημασία, την γεωστρατηγική της Ελλάδος. Δεν μπορεί να χάσει, και το λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές αυτό, δεν μπορούν να χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Ελλάδα και να πάει σύμμαχος των Ρώσων. Οι Ρώσοι, οι οποίοι περιμένουν στη γωνία τις εξελίξεις, υπάρχει μια περίεργη σιγή νυχτίως σήμερα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Αναμένουμε τοποθέτηση ίσως αργά το βράδυ. Πάντως, αν μη τι άλλο, μπορεί να έχουν ενοχληθεί οι Αμερικανοί από τις επαφές της κυβέρνησης Τσίπρα στη Ρωσία. Από την άλλη, όμως, το πήραν το μήνυμα. Και θεωρώ ότι έστω και παρασκηνιακά, έστω και την ίστατη στιγμή, οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ξανά το καμπανάκι του κινδύνου στην κυρία Λαγκάρντ για τις συνέπειες που θα υπάρξουν στο γεωστρατηγικό κομμάτι. Για το οικονομικό, μιλάει η κυρία Λαγκάρντ. Μισό λεπτό. Δημήτρη, κάνε μια χάρη. Αυτό που δεν βλέπετε οι περισσότεροι, κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτό από κάτω που γράφει. Νέα σύσκεψη Τσίπρα θεσμών τα μεσάνυχτα. Ναι. Εδώ μιλάμε για ισοπαίδωση των πάντων. Θα μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πλέον με στροϊκανούς ο ίδιος. Εδώ, κύριε Τρίψα, έχουμε μια τεράστια αντίφαση. Γιατί εδώ μας έλεγαν οι Σιριζέοι υπουργοί ότι εμείς δεν τολμάμε να μιλήσουμε με τους υπαλλήλους. Άκουσε με λίγο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό πάω να σου πω. Για να αποφασίσει ο Τσίπρας να μιλήσει ο ίδιος με τους θεσμούς, κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό αυτή ήταν η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον συνάδελφο. Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, εγώ θέλω να λίγο γρήγορα για να πάμε στον πρόεδρο, σε παρακαλώ. Έχετε υπολογίσει όλες αυτές τις μέρες. Νομίζω η Αμερική που είναι φραγκοφωνιάς μετράει. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν επεχτεί επάνω στην Ελλάδα και ποιοι τα έχουν κερδίσει αυτά. Γιατί είτε είναι ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, είτε είναι τα ασφάλιστρα κινδύνου, είτε είναι τα χρηματιστήρια, ή είναι τα funds, ή είναι όλα αυτά τα δις τα οποία παίζονται. Έχετε υπολογίσει όλο αυτό το διάστημα πόσα δις έχουν επεχτεί στις αυτές τις αγορές? Καλέ συνάδελφε, είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία παίζουν. Όποιος παρακολουθεί την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου
βλέπει ότι υπάρχει πραγματικά το Zenit και το Nadir καθημερινά. Από την άλλη, τα παιχνίδια τα οποία παίζονται στα χρηματιστήρια είναι πολύ μεγάλα με την άνοδο και την πτώση. Αυτό όμως που είναι το σημαντικότερο όλων αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι πάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Έτσι. Και κανείς δεν ξέρει πόσα θα χαθούν όταν δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και σε αυτό που είπες, Κυριάκο, αν μου επιτρέπεις, δεν έχει ακόμα, κάναμε την ερώτηση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν θα συμμετέχει η κυρία Λαγκάρτ στις συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα απόψε. Δεν είναι πολύ πιθανό να συμμετέχει. Όχι, από ό,τι γνωρίζω, Δημήτρη μου, έχω πληροφορία από τις Βρυξέλλες ότι η Λαγκάρτ δεν θέλει να πάει. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν πηγαίνει στη συνάντηση. Είναι δυστυχώς ότι αν δεν πάει η κυρία Λαγκάρτ στις συνομιλίες, δεν μπορεί να κάνει πίσω το Δέλτα Νητά. Και ούτως ή άλλως το deadline το οποίο δόθηκε είναι αύριο 11 ή 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Νομίζω ότι τα πράγματα πλέον γίνονται πολύ δύσκολα και αυτό αντικατοπτρίζεται και στα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, το αμερικάνικο διαδίκτυο, όπως επίσης και στα κανάλια. Πριν από λίγο υπήρξε αναφορά για το επικείμενο ναυάγιο. Πλέον νομίζω ότι τα όσα σενάρια βλέπουν το πόσο δημοσιότητας παίρνουν σάρκα και οστά, και εάν δεν δούμε κάποια σημαντική, και το τονίζω αυτό, σημαντική παρέμβαση του Προέδρου Ομπάμα, που δεν την έχουμε δει μέχρι σήμερα άμεσα, τότε πολύ δύσκολα θα αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Δημήτρη, εάν γίνει απόψε ή αύριο, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε μία λύση. Δημήτρη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αναμένω την 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να γίνει το παραμικρό ή το αποπρινοημένο. Δεν ξέρω, θα δούμε. 30 Ιουνίου είναι πολύ σημαντική ημερομηνία. Θα τα δούμε στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, μάλλον καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Δημήτρης Φιλιππίνης μας έδωσε τα τελευταία στοιχεία, κύριε Λεβέντη. Βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα δεν έχει λεφτά να δώσει. Ο Ομπάμα παρέμβαση θα κάνει φιλική. Ναι. Όπως και οι Ρώσοι που είπατε, δεν βλέπω να θέλουν την Ελλάδα να παίξουν παιχνίδι, να καραδοκούν. Διότι ο κυριότερος αγοραστής πετρελαίου από τη Ρωσία είναι η Γερμανία. Γερμανία. Φυσικού αερίου κυρίως. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος, σας έχω πει κύριε Βελόπουλε κατηδίαν, θα το πω και δημοσίως. Η Αμερική είναι ο χωροφύλακας του κόσμου όλου, του πλανήτη. Η Μέρκελ είναι ο ταμείας και στη Ρωσία αφήσανε 5-6 χώρες γύρω από τον εαυτό της για να κάνει τα ταβαντζιλίκια της η Ρωσία. Και η Αμερική κάνει το ίδιο όμως. Σήμερα δεν ζούμε εποχές. Βέβαια έχει αλλάξει ο κάτσος όπως κύριε Λεβέντη. Ο Ρώσος μπορεί να παίξει με την Ελλάδα, γιατί ο Ρώσος βασίζει τα οικονομικά του. Καταρχάς το ανακεφαλήν εισόδημα στη Ρωσία είναι μικρότερο από την Ελλάδα. Πολύ μικρότερο. Επειδή είναι αγάλης η Ρωσία. Μια χώρα που το 5% είναι πλούσιοι γιατί την κλέψανε και το 95% είναι πένιτες. Γιατί έτσι είναι η Ρωσία, τι μπορεί να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καλές σχέσεις. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ είπα η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι μαζί με τη Ρωσία να προχωρήσουμε τα θέματα των αγωγών, αλλά μην περιμένουμε ότι είναι χαρτί η Ρωσία πάνω στο οποίο μπορούμε να κουμπίσουμε για να πλήξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη και συνιστώ από το βήμα αυτό που είναι σοβαρό βήμα του Έξτρα και από την εκπομπή σας, συνιστώ στον Τσίπρα να βρει συμφωνία. Τώρα, αν δεν μπορέσει συμφωνία, εγώ την εννοούσα με άλλο. Έστω η συμφωνία έτσι όπως την πήγαινε, με κάποιες μικρές υποχωρήσεις. Τώρα, αν δεν περάσει από τη Βουλή η συμφωνία, να υποβάλει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την παραίτησή του, προσχηματισμό μιας οικουμενικής κυβέρνησης και να πάμε το Σεπτέμβριο σε εκλογές. Γιατί και τώρα 2 Αυγούστου. Αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, κύριε Λεβέντη, ότι πρέπει να πάμε σε οικουμενική άνοδο. Καλό είναι. Περάσει, άμεσα. Είναι καλό. Ναι, αλλά ναι. Αυτό είναι... προϋποθέτει ότι δεν περνάει η συμφωνία. Ναι, ναι, ναι. Να είναι μακράς πνοής, είπε όμως και χωρίς Τσίπρα. Δεν γίνεται μακράς πνοής. Δηλαδή με ένα στάδιο συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα ζητήσει παράταση η Ελλάδα. Κοιτάξτε, μαζί με. Εξιμηνών όμως, δεν μπορεί να πει για τριμηνών. Και λιγότερο. Θα πάμε σε Σεπτέμβριο, διότι θα είναι άλυτο το ασφαλιστικό, άλυτα τα εργασιακά. Οπότε αφήνουν τα δύσκολα για μια συμφωνία, για ένα ραντεβού το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί. Και πάμε σοβαρά. Αυτό θεωρώ εγώ. Κύριε Πρόεδρε, το κατάλαβα. Ευρώ, αλλά όχι παστησία. Να πω το εξής. Ήσασταν από τους πρωτοπόρους που μιλήσατε για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο κυρίως. Για το φυσικό αέριο, νέα τεχνολογία, νέο προϊόν. Και μετά από δικούς μου αγώνες, κάτι που δεν ξέρετε, πέρασε ο Μανιάτης το να παίρνει η χώρα ένα ποσοστό 12% από τον ορυκτό πλούτο. Ξέρετε, μέχρι το 11 βγάζαμε πετρέλαιο και η χώρα δεν έπαιρνε τίποτα. Είχα κάνει καιρό στη Βουλή. Τίποτα δεν έπαιρνε. Από τον πρίνο δεν έπαιρνε τίποτα. Τίποτα κατά δήλωση της εταιρείας. Από το χρυσό απάνω, επειδή προηγείται η συμφωνία που κάνει ο Μπόμπολας με το ελληνικό δημόσιο
προηγείται του 11, δεν δίνουν τίποτα. Και θέλουν να λειτουργούν. Και εγώ τους είπα, αν θέλουν τη στήριξή μου, θα δίνουν 12% επί του τζίρου. Λέει 12% επί του τζίρου είναι 37% μου απάντησαν. Και λίγο παραπάνω. Δεν μπορούμε. Λέω, αν σκάβετε την Ελλάδα, αν σκάβετε την Ελλάδα και δεν δίνετε τίποτε στο κράτος, με συγχωρείτε, εγώ σαν Λεβέντης Βασίλης, αυτή τη σύμβαση δεν μπορώ να την εκδώσω. Καλά κάνετε ως πολιτικός, αλλά ως επιχειρηματίας, εγώ δεν θα επενδύσω ποτέ στην Ελλάδα. Εντάξει, να το κράτος αυτό να του ζητά του άλλου. Αλλά και να σκάβουμε την Ελλάδα και να τραβάει μόνο ο Μπόμπολας και ο κάθε Μπόμπολας. Άλλο αυτό το Μπόμπολας. Στο πλήρω το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει με τον Μπόμπολας. Τα έχει όλα δικά του. Τα διόδια τη γέφυρα. Δεν τα είχε. Του τα δώσανε, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Του τα δώσανε, δεν είναι δικά του. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή. Κάποιοι τα δώσανε, κύριε. Τα δύο τρίτα των διοδίων Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κάποιοι του τα δώσανε. Έχει και την Αττική Οδό. Κάποιοι του τα δώσανε. Δηλαδή ο κύριο παίρνει εκατομμύρια ημερησίω. Και του βάλανε ένα 800 για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Ότι να, βάλαμε. Που είναι λεφτά δύο ώρων για τον Μπόμπολα αυτά. Εντάξει, δεν, τα δώσανε, ο άνθρωπος τα πήρε και εσύ να σε κοιτάξει. Καλώ ήρθατε, Πρόεδρε. Καλώς αφού μου τα δίνουν. Σωστό. Να μην τα πάρω, επιχειρηματίας είναι. Αλλά από τη Χαλκιδική και από τις Κουριές δεν παίρνει τίποτε το κράτος. Επειδή είστε. Λέει, ωφελείται, λέει, γιατί απασχολεί εργαζομένους, μου είπανε. Ναι, πληρώνουμε, λέει, ΦΠΑ. Πληρώνουμε, λέει, ΙΚΑ. Λέω, μα αυτά και μια γαλακτοβιομηχανία τα πληρώνει. Λέει, τι θέλατε να πληρώνετε ούτε αυτά. Λέει, θέλανε μάλλον στις Κουριές να βγάζουν χρυσό και να μην πληρώνουν ούτε το ΦΠΑ τους, ούτε το ΙΚΑ των εργαζομένων. Ναι, εγώ σας λέω το πετρέλαιο. Μου το λένε ως συμβολή αυτό. Θέμα. Πάμε στο πετρέλαιο. Ναι. Έτσι, γιατί είστε ο πρωτοπόρος που μιλήσατε. Το πετρέλαιο θα προχωρήσουμε στο Ιόνιο να προχωρήσουμε πρώτα, που είναι ευκολότερο. Έχουν παγώσει, ξέρετε. Έχουν παγώσει λόγω της Αλβανίας. Εκεί χρειάζεται. Βλέπετε ότι κάθε φορά που η Ελλάδα πάει να κάνει κάτι, βάζουν και κάποιον να δημιουργεί έρηδες. Κάτω την Τουρκία, πάνω την Αλβανία. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα θέλει προσοχή και στον ορισμό των ΑΟΣ. Γιατί είδατε και η Κύπρος που λέγανε βγάζει πετρέλα, εγώ δεν βλέπω τίποτα να βγάζει. Κύριε Πρόεδρε, όχι, έβγαλε φυσικό αέριο, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Έβγαλε και πήρε λεφτά. Έβγαλε, ναι. Τον άλλο, από το Σεπτέμβριο και μετά έχει και στρέουν στα ταμεία της Κύπρου. Βγάζει. Λεφτά. Βγάζει. Μακάρι. Έβγαλε φυσικό αέριο. Εγώ έχω πληροφορία. Αλλά ξέρετε, καλύτερα από μένα για το ξέρετε το θέμα, κύριε Λεβέντη. Είναι ασήμαντα. Όπως τον Μπούζογλου στη Θράκη, στη Θάσο, τον Μπούζογλου. Του είχαν δώσει που φύγανε η κοινοπραξία, είχε φύγει. Ναι. Το πετρέλαιο που έβγαινε ήταν σε θιάφη. Και, το κόστος εξόρυξης ήταν μεγαλύτερο από την τιμή του εισαγωγικού. Λοιπόν, εγκατέλειψε το κονσόρτσιουμ και πήγε να σε εφεπλιστήσω τον Μπούζογλου, ελπίζοντας ότι θα, με το πετρέλαιο, τα πλοία του τουλάχιστον θα κινεί με το πετρέλαιο. Δεν κατάφερε ούτε αυτό και εγκατέλειψε και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω όμως κάτι. Είναι ότι δύσκολα αυτή τη στιγμή... Θέλουν εθνική στρατηγική και θέλουν όλα τα κόμματα ενωμένα. Όχι άλλο ένας, άλλο άλλος και να υπονομεύουν. Πρέπει να παρακολουθεί και την παγκόσμια οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή το βαρέλι του πετρελαίου έχει 60 δολάρια και η εξόρυξη, σύμφωνα με την, έτσι όπως την είχαν προγραμματισμένη, με την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν στα 85 δολάρια και είναι ασύμφορη σαν εξόρυξη, γιατί να κάνει ο άλλος επένδυση και να βγάλουμε ένα πετρέλαιο το οποίο μας κοστίζει περισσότερο από αυτό, το παίρνουμε. Γιατί βγάζει πετρέλαιο τότε η Τουρκία? Γιατί άλλες χώρες τη συμφέρει? Και βγάζουν με τις ίδιες συνθήκες διεθνούς και λίγο. Αναγκαστικά θα τοποθετηθώ και να επικουρικά στον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο, κύριε Τρίψα, για να και μονολόγο. Για το θέμα το ξέρω καλά. Οι Αμερικανοί πείσαν τους Σαουδάραβες να κατεβάσουν την τιμή, άφησαν την παραγωγή για να χτυπήσουν την οικονομία και καλά κάνε. Γι' αυτό έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Όχι γιατί πρέπει να είναι εκεί η τιμή του πετρελαίου. Όχι. Έτσι, ξέρουμε τι λέμε. Και αν ξεκινήσει τώρα, Σπύρο μου, σε 5 χρόνια θα βγάλει. Σε 6. Δεν βγάζει, τρυπάω και βγάζω. Όπως και στο χρυσό της Χαλκιδικής, εκεί στις Κουριές, τρεις φορές ο Μποδοσάκης είχε πάει να το ανοίξει. Έτσι, προς και δεν μπόρεσε. Αλλά δεν μπόρεσε γιατί τότε η τιμή του χρυσού ήταν πολύ χαμηλή. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να εθνικοποιηθούν τώρα, κάποιες, να εθνικοποιηθούν τιμή, κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρξει και το κράτος να εισπράξει κάτι. Δηλαδή οι Σκουριές πρέπει να εθνικοποιηθούν. Πώς? Πρέπει να εθνικοποιηθούν ή να κοινωνικοποιηθούν ή να κρατικοποιηθούν. Πάτε οποιοδήποτε ορισμό. Δεν μπορεί να κάνω κοίτασμα, να κάνω εξόριξη και το κράτος να μην ωφελείται τίποτα. Παίρνει αυτό που έχει γιατί αγοράσανε ο Μπόμπολας και ένας διευθυντής του αγόρασε την περιοχή εκεί τσάμπα. Και την πούλησε. Δεν είναι μόνο ο Πόμπορας, κύριε Λεβέντη. Εντάξει. Έτσι, δεν είναι πολιτική εταιρεία, δεν είναι ο Πόμπορας ακριβώς. Να πάμε στον κύριο Φανή, ήθελα να κάνει ένα ερώτημα που την κατάλαβα. Δεν είναι μόνο ο Πόμπορας. Να πω όμως το εξής. Ετοίμασέ μου λίγο για να γελάσει ο κύριος Λεβέντης λίγο με τη θέα. Εγώ γελάω ακόμα όταν βλέπω. Δείξτε μου τον Έλληνα βουλευτή, ρε παιδιά, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί το τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί σου εγώ. Δηλαδή δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό είναι ο κύριος Ζουράς, εκλεκτός φίλος, φιλόσοφος.
σαν Γιονναρίτσα, σαν Δαλάκη, που κάναμε στο Αεράτο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ξέρετε, κατά φορά η εικόνα μιλάει από μόνη, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο εγώ. Έτσι, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Βουλή και το λέω δημοσίως. Σήμερα στο Σανέλ είχαμε διαξηφισμό μεταξύ της κυρίας Χρυσοβελώνη και του Καμένου. Της είπε απίστευτα πράγματα, την έπιασε από το λαιμό. Δηλαδή, μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα, κύριε. Ενώ ο Δημήτρης ο Καμένος έφταιγε γιατί ανήρτησε κάτι το οποίο είναι προσβολή για την Ελλάδα. Εναντίον των Εβραίων. Για σένα. Παρακαλώ. Η άποψή σου. Τώρα εσύ, δείξε μου την κάρτα, σε παρακαλώ. Η άποψή σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Βεβηλώνεις ένα μνημείο όπου θα σκοτώθηκαν. Όταν είναι κυβερνητικός βουλευτής, δεν μπορεί να στρέφεται κατά. Έτσι, πράγμα. Δεν είναι απλά ένας βουλευτής ένας κόμματος γραφικού. Στα καφενεία λέει. Στο Auschwitz. Όπου εδώ πέθαναν Εβραίοι. Και... Ναι, δεν μπορεί τώρα. Όχι, κύριε. Μισό λεπτό. Είναι η άποψή του. Μισό λεπτό. Είτε ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, είτε ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Αν δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να έχει και την έγκριση του ΚΙΣ, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα πάρα πολλοί πολιτικοί. Και να έχουν την έγκριση σε οτιδήποτε γίνεται. Από τη μια ζητάμε λοιπόν τα λεφτά των ξένων και από την άλλη βρίζουμε τους Εβραίους. Πώς θα γίνει και τους Γερμανούς. Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα. Μην την κάνουμε τώρα. Όχι στο καφενείο. Σε μια συζήτηση κατηδίαν μαζί σας, ας βρίζατε τους Εβραίους όσο θέλετε. Παρακαλώ, δεν έβρισα κανένα, αλλά αυτή την ευαισθησία που έδειξε το ΚΙΣ τόσο πολύ, ας πούμε. Καλά κάνουν, κύριε Έτριψα. Γιατί αγαπάνε την πατρίδα τους. Αγαπάνε την ιστορία τους, αγαπάνε τον πολιτισμό τους. Όχι όπως εσύ που μου λες εδώ και τι έγινε να κάνουμε τζαμιά. Μισό λεπτό. Το ΚΙΣ δεν είναι στην πατρίδα του, είναι στην Ελλάδα μας. Άλλο λέω. Εντάξει. Άλλο λέω. Όχι, άλλο λέω. Το Auschwitz είναι σύμβολο γενοκτονίας. Το Auschwitz λοιπόν είναι το σύμβολο γενοκτονίας και του φασισμού. Κατά του φασισμού. Δεν είναι αγάπη προς τα λόμπι, είναι σεβασμός προς τις εκατομμύρια νεκρών. Είναι λοιπόν και αυτό λοιπόν τι έγραφε, ότι η εργασία υπερεθερώνει. Εντάξει, τώρα, αυτό δεν ήταν το. Λοιπόν, κύριε, έχουμε ένα λεπτό, κλείνει το δελτίο ειδήσεων. Κύριε Ανεπέτη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε. Εγώ θα τα ξαναλέμε, κύριε. Θα τα ξαναλέμε. Και εύχομαι καλή πρόοδο. Που έσπασε το ρόλο. Ποιε μέρε κατεβαίνετε εδώ Αθήνα για το δελτίο? Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Προ το δελτίο ειδήσεων, κύριε Λεβέντη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Μετά θα σα ανοίξει το δελτίο. Την Δευτέρα την έχετε στον Νικολόπουλο. Όχι, το Δευτέρα είναι η κυρία Ζαρακέλη. Καλή σειρά. Είδα ένα Νικολόπουλο και κανένα. Όχι, αυτό είναι. Νικολόπουλο είναι Δευτέρα, αλλά μετά από το δελτίο ειδήσεων. Α, μετά. Ναι. Και Τετάρτη. Φαίνεται είχε περάσει το δελτίο. Και σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή ο Νικολόπουλο, από ό,τι ξέρω, με ενημέρωσαν. Ναι, έχουμε διεργασίες να δούμε τι θα γίνει, κύριε Λεβέντη. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμήν να γίνει συμφωνία. Να τελειώνει το όχι πάση θυσία αυτά που λέει ο Θοδωράκης. Όχι αυτέ τι τρέλε. Αλλά μία συμφωνία, γιατί αν γίνει, ξέρετε, κύριε Βελόπουλο, μία συμφωνία. Έχουμε δυνατότητα μετά επί τα βελτίου να την τροποποιήσουμε. Ενώ αν δεν γίνει καμία, πάμε σε πτώχευση και μετά αρχίζει μία κατρακύλα και θα πάει και φυλακή ο Τσίπρας. Εγώ είπα στον Παπαδάκη στο Αντένα ότι όποιος πρωθυπουργός βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, που δεν θεοποιώ το ευρώ, αλλά όποιος πρωθυπουργός βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, θα βρεθεί σε κελί φυλακής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη.